Σταθερά σε υψηλά ποσοστά βρίσκονται ακόμη τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος, τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου η Αχαΐα είχε 523 ενεργά κρούσματα, τα οποία αυξήθηκαν στα 639 τη Δευτέρα 15 του μηνός, με την Πάτρα να έχει φυσικά τον μεγαλύτερο αριθμό με τα 327 και τα 395 ενεργά κρούσματα αντιστοίχως. Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη από χθες, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα η Αχαΐα είχε χτες 546 ενεργά κρούσματα, εκ των οποίων 461 στην Πάτρα. Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί η περίπτωση ενός ακόμη μικρού παιδιού που νοσεί από κορονοϊό και χρειάστηκε μεταφορά του στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μωρό 22 ημερών που μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο του Ρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος δεν έχει έντονα συμπτώματα, αν και είναι εμπείρετο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η υγεία του είναι σε καλή κατάσταση. Παρόλο την ύπαρξη του lockdown, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, αλλά δεν υπάρχει μείωση των κρουσμάτων. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή διασπορά. Την είχαμε τονίσει από την αρχή ότι υπάρχει περίπτωση ο ιός να κυκλοφορεί στα σπίτια και θέλει μεγάλη προσοχή. Και δεύτερο, με την συμμόρφωση της κοινωνίας στα μέτρα. Το βρετανικό μεταλλαγμένο τέλεχος, όπως έχουμε πει, προσβάλλει και νεαρότερες ηλικίες. Αυτό το είδαμε και στην Πάτρα, αλλά και το βλέπουμε γενικά, ότι έχουμε μια μεγαλύτερη επίπτωση γενικά σε μικρά παιδιά. Εντυπωσιακό είναι ότι νοσηλεύονται κιόλας. Δηλαδή υπήρχαν 2-3 περιστατικά τα οποία είχαν μια βαριά νόσηση. Την ίδια στιγμή, στο Ανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μέχρι τώρα έχει καλυφθεί το 80% της πληρότητας στην κλινική COVID-19, ενώ στην κλινική κορονοϊού νοσηλεύονται 64 ασθενείς, εκ των οποίων οι 15 στην ΜΕΘ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας λειτουργούν 3 ΜΕΘ. Πιεστική παραμένει η κατάσταση και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, αφού σήμερα νοσηλεύονται 39 ασθενείς στην κλινική COVID και 6 στη ΜΕΘ. Έχουμε κρούσματα σε κλειστές δομές, τα οποία εισήλθανε με ύποπτο τρόπο σε αυτά τις δομές, γιατί στις δομές, όπως ξέρουμε, τηρείται ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, που σημαίνει ότι ο ιός το διαπέρασε. Επειδή τα κρούσματα ουσιαστικά έγιναν τα αντιληπτά μετά από ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή ύπουλα μπήκε σε αυτές τις δομές, υπάρχει ο κίνδυνος της διασποράς στους εργαζόμενους, στα σπίτια, στις επαφές τους. Άρα πρέπει λιγουλάκι να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα διαμορφωθεί αυτή η διασπορά στην κοινότητα. Σωρία ερωτηματικών προκαλεί την ίδια ώρα ο τρόπος αντιμετώπισης των 70 παιδιών με σοβαρότερες αναπηρίες που φιλοξενούνται στην Κιβωτό της Αγάπης, καθώς πριν την εμφάνιση των κρουσμάτων κορονοϊού, η διοίκηση είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και μέσα από αλλεπάλληλα διαβήματα ζητούσε από κάθε αρμόδιο να ενταχθεί η δομή σε αυτές που πρέπει να προηγηθούν ως προς τον εμβολιασμό. Αποτέλεσμα, να μετρά τα τελευταία 24 ώρα 16 κρούσματα, εκ των οποίων 10 είναι παιδιά και 6 εργαζόμενοι. Υπό διερεύνηση είναι άλλες 7 περιπτώσεις παιδιών τα οποία έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Τους 41 έφτασαν οι κρατούμενοι που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Από τα rapid test που διενεργήθηκαν προχθές από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, βρέθηκαν 39 θετικά, ενώ βγήκαν άλλα 2 θετικά από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο, τα οποία και παρέμειναν για νοσηλεία.